Νομίζω σήμερα έχουμε ταξιδέψει σε πάρα πολλά ωραία μέρη, έτσι σε όλη την Ελλάδα, και έτσι πρέπει, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και συνεχίζουμε τα ταξίδια, δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Σας έχουμε τώρα για την συνέχεια Αστυπάλαια. Πιο μακριά. Την Πεταλούδα του Αιγαίου. Την είναι γνωστή το νησί της Αστυπάλαιας. Ο Δήμαρχος είναι εδώ κοντά μας. Γεια σας, Δήμαρχε, και χρόνια πολλά, γιατί εκεί έχετε μια από τις πιο ξακουστές Παναγίες του Αιγαίου, την Παναγία την Πορταΐτισσα. Παναγία την Πορταΐτισσα, καλημέρα σε όλους σας, χρόνια πολλά, στους Μαρίους. Μάριος, με υγεία, να είσαστε γεροί και δυνατοί όλοι. Και τι να πω από εκεί και πέρα, είμαστε εδώ στην Αστυπάλαια, όπου έχουμε την Παναγία την Πορταΐτισσα, πράγματι μια από τις πιο ξακουστές και θα... Γι' αυτό και κάθε χρόνο έρχονται στην Αστυπάλαια από όλα τα μέρη της Ελλάδας, για να προσκυνήσουν την εικόνα αυτή, η οποία είναι αντίγραφο της μέσης εικόνας που είναι στην Άγιο Όρος. Βεβαίως, χθες είχαμε την πρώτη μέρα του Πανηγυρίου, είχαμε τον Μητροπολίτη μας εδώ, είχαμε και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν περάσει τις διακοπές της μέσης πάλι αυτές τις μέρες, τον πρόεδρο του Μασόκινα Λενό, και περάσαμε υπέροχα μέχρι το πρωί σε 7 η ώρα με τις παραδοσιακές μας χορούς. Αυτή κιόλας ο πολιτικός σύλλογος με την ομάδα του δικορευτική ξεκίνησε το πανηγύρι. Το οποίο κράτησε μέχρι το ξημέρωμα. Σήμερα μάλιστα έχουμε και επανάληψη του πανηγυριού, όπου ο Δήμος της Αστυπάλαιας παρέχει δωρεάν δείπνο σε όλους τους καλεσμένους οι οποίοι θα ανεβούν επάνω στη χώρα. Μα αυτό συζητούσαμε τώρα νωρίτερα, Δήμαρχε. Κάθε μέρος έχει το φαγητό. Τι σερβίρετε λοιπόν εσείς, ποιο είναι το παραδοσιακό σας? Εμείς έχουμε παραδοσιακό φαγητό το λαμπριανό αυτές τις μέρες, ο οποίος είναι γεμιστό κατσίκι, το κουφάρι του κατσικιού από τη μέση μέχρι το λαιμό, το οποίο γεμίζεται και το οποίο το έχουμε βεβαίως σαν το επίσημο γεύμα σήμερα, ανήμερα της Παναγιάς της Πορταΐτισσας. Εκτός από αυτό βέβαια έχουμε τα αξιωτήγανά μας, έχουμε τις λαμπρόπιτές μας μαζί με το ζαφορά, έχουμε ιδιαίτερα εδέσματα που είναι μισήθρα μαζί με το ζαφορά. Είναι ένα εξαιρετικό πραγματικά προϊόν το οποίο φτιάχνει το νησί μας, μοναδικό εδώ στην Αστυπάλαια. Και εκτός από αυτά, βέβαια, δεν είναι μόνο τούτο. Είναι και όλο αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται ανάμεσα στους ντόπιους κατοίκους και βεβαίως στους επισκέπτες μας. Ένα κλίμα αδελφότητας, γλεντιού. Και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα είναι εκείνο που κάνει τους ανθρώπους να έρχονται στην Αστυπάλαια κάθε χρόνο επαναλαμβανόμενα, για να έχουν αυτή την υπέροχη εμπειρία, αυτή η συναδέλφωση, αν θέλετε, ανάμεσα σε εμάς και τους επισκέπτες μας. Είναι πάντως αυτά τα πανηγύρια, Κωνσταντίνε, των ελληνικών νησιών, που θέλεις ή δεν θέλεις, έχεις πάει με καλή διάθεση ή έχεις πάει λίγο πιο μουρτζούφλης που λέμε, θα μπεις στο κέφι και στο χορό. Δεν πάει άνθρωπος μουρτζούφλης σε νησί. Θα πιαστείς με τον διπλανό σου και θα χορέψεις, θα περάσεις καλά. Δεν πάει άνθρωπος μουρτζούφλης σε νησί, μικρό, μεγάλο, δεν έχει καμία σημασία. Είναι προφανές ότι το νησί σας θα είναι γεμάτο, φαντάζομαι, και όχι μόνο σήμερα, αλλά όλη αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο είναι γεμάτο το νησί και έχουμε και πολύ νεολαία εμείς εδώ και έχουμε νεολαία νεαρούς επιστήμονες, φοιτητές οι οποίοι έρχονται και έχουμε ένα καταπληκτικό κάμπινγκ επίσης. Και όλοι μαζί ανεβαίνουν πάνω στις πίστες, στους χορούς, όπως λέτε, αδελφωμένοι, αγκαλιασμένοι με γελαστά πρόσωπα. Περνάμε υπέροχα και αυτό ακριβώς τον ενθουσιασμό θέλουμε να μεταδώσουμε σε όλους σας, όπου κι αν είσαστε, και ακόμα και αν δεν κάνετε διακοπές, να ξέρετε ότι ο κόσμος έχει και χαρές. Και αυτές οι χαρές είναι όταν βρισκόμαστε και ανταμώνουμε όλοι μαζί και περνάμε υπέροχα τέτοιες περιόδους. Και ξέρω, Δήμαρχε, καλά ότι εκτός από την απίστευτη φιλοξενία της Αστυπάλαιας, εκτός από τη μαγική χώρα που τη βλέπουμε πίσω σας τόσο όμορφα να χύνεται με το κάστρο στην κορυφή, οι παραλίες σας είναι μοναδικές. Δηλαδή, δεν είναι ένα νησί μόνο που θα έρθει το 15 Αύγουστο για την Παναγιά, είναι ένα νησί που θα έρθει και θα μείνει. Και θα μείνει και θα περάσει και ωραία. Αλήθεια είναι, και αυτό το λόγο, γιατί μπορεί κάποιος ακόμα έχει μια οικογένεια, είναι κάποιος μόνο με το θέλει του, μπορεί να πάει στη δική του αποκλειστική μικρή παραλία και να περάσει εκεί πέρα το πρωινό το απόγευμά του, έχοντας την αίσθηση ότι είναι σε έναν τόπο παρθένο, που όντως είναι παρθένος ο τόπος, αλλά αυτή την αίσθηση της ιδιωτικότητας και της χαλάρωσης την οποία μπορεί να έχει. Και βεβαίως το βράδυ, αν θέλει να γλεντήσει, υπάρχουν τα υπέροχα μαγαζιά μας, πολύ ωραία μέσα στον παραδοσιακό οικισμό της χώρας, αλλά και γύρω-γύρω, όπου μπορεί εκεί πέρα πραγματικά να νιώσει αυτή την αύρα, αυτή την ατμόσφαιρα ενός παραδοσιακού οικισμού που είναι ατόφιος, όμορφος, έτσι όπως ακριβώς δημιουργήθηκε εδώ και εκατονταετίες. Γι' αυτό ακριβώς είναι ένας συνδυασμός ανάμεσα στο καινούριο και στις νέες τεχνολογίες που έχουμε φέρει εμείς στο νησί μας όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, τη μετακίνηση με βανάκια, με αστική συγκοινωνία μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα, παρακαλώ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να γλεντήσει με ασφάλεια, να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, στο κατάλημά του, χωρίς να νοιάζεται πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτή η άβρα που υπάρχει ανάμεσα στο παλιό, που έχουν τις νέες τεχνολογίες να την υποστηρίξουν, δίνει κάτι το πρωτοποριακό, το καινούργιο, και σηματοδοτεί το μέλλον που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι.
Κρατάμε την παράδοσή μας, κρατάμε τους χορούς μας, τα πανηγύρια μας, τα φαγητά μας, όλα αυτά. Και έρχονται οι νέες τεχνολογίες να υποστηρίξουν πια και να πούνε ναι, θα κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αθώφιο, παρθένο, όμορφο, παραδοσιακό. Ήταν καταπληκτική η εικόνα που μας δώσατε. Καταπληκτικά τα λόγια σας, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά στην Αστυπάλαια για την ημέρα αυτή της Παναγίας, της Πορταΐτης σας εκεί λοιπόν στην πανέμορφη Αστυπάλαια. Άλλο ένα νησί λοιπόν που επισκεφθήκαμε σήμερα. Δεν κράτησα λογαριασμό, αλλά μπορεί να είμαστε 5, 6, 7 νησιά, ούτε θυμάμαι. Το κάθε νησί έχει το δικό του πανηγύρι, τριήμερα πανηγύρια. Το κάθε νησί έχει το δικό του φαγητό. Η κάθε περιοχή της χώρας έχει το δικό της φαγητό και την δική της παράδοση για το πώς γιορτάζει την μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας. Είπες τη λέξη πανηγύρια πάντως. Και εκεί θα πάμε πανηγύρι τώρα, γι' αυτό το λέω. Για προχώρα. Εύβοια θα σε πάω. Ναι. Πανηγύρι, εκεί είναι η κυρία Ματούλα Ντοβινού, τραγουδίστρια. Γεια σας, χρόνια πολλά και σε εσάς, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω, λίγες ώρες πριν σχολάσατε, γιατί όλη τη νύχτα τραγουδάγατε. Ακριβώς. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Καλή. Σας καλούνε στο τηλέφωνο και έχουμε μια διακοπή του Skype. Δεν πειράζει. Άκουσες τι είπε. Η κυρία Ματούλα Ντοβινού, η οποία ήταν μέχρι και πριν από λίγο. Τραγουδούσε όλο το βράδυ, σε όλη την Πελοπόννησο έχει γυρίσει. Μας ακούτε και πάλι, κυρία Ντοβινού. Να σας πω ότι ήμασταν στη Νεάπολη της Λακωνίας. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση εκεί. Ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά πια στις εκδηλώσεις. Έχει παντού πάρα πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που συμβαίνει φέτος το καλοκαίρι. Και καταλαβαίνω ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γιατί κάνουμε αυτό που αγαπάμε, να δίνουμε χαρά στον κόσμο, να τραγουδάμε για όλο τον κόσμο. Δώστε μας λίγο το κλίμα από αυτά τα πανηγύρια του Αυγούστου που είναι και τα πιο όμορφα να βρίσκεται κανείς. Φυσικά και του Ιουλίου και του Αυγούστου, γενικότερα το καλοκαίρι έχουμε πολλές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Τώρα βέβαια έχουμε 15 Αύγουστο σήμερα και έχει κορυφωθεί πια η λέξη πανηγύρι. Όλος ο κόσμος κάνει το αντάμωμα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Έχει πολύ μεγάλη ανάγκη εκτός να διασκεδάσει. Εκτός από την παραμονή που σίγουρα είχατε χθες μεγάλο πανηγύρι, θα έχετε και σήμερα ή έρχεται πια η ξεκούραση? Είμαι στην επιστροφή για Αθήνα και συνεχίζουμε για Εύβοια πια. Λοιπόν. Εχθές ήμασταν στον Ερατζιώνα κάπου στη Νεάπολη της Λακωνίας. Μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και περάσαμε πάρα πολύ καλά. Εκεί τώρα για να το καταλάβουμε λίγο. Ήσασταν φυσικά εσείς πάνω στην πίστα και τραγουδάγατε και σας απολάμβαναν οι άνθρωποι από κάτω. Υπήρχε χορός, υπήρχε φαγητό, υπήρχαν μικροί, μεγάλοι. Για ποιους τραγουδήσατε χθες? Υπήρχαν όλα αυτά που είπατε. Υπήρχε χορός, υπήρχε φαγητό, υπήρχαν μεγάλοι, υπήρχε πολύ νεολαία που χόρεψε και διασκέδασε με όλα αυτά τα τραγούδια που τους είπαμε. Και ήταν το κλίμα πάρα πολύ όμορφο. Είναι αυτό, κυρία Ντοβινού, που λέγαμε και πριν, ότι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι που πιάνονται από τα χέρια και σηκώνονται και χορεύουν στις γιορτές αυτές? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Λέω, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι στα τραπέζια αυτά κάθονται οικογένειες που μπορεί και να μην γνωρίζονται μεταξύ τους, που όμως τη στιγμή εκείνη της χαράς θα πιαστούν από το χέρι. Γίνονται όλοι. Ναι. Ναι, γίνονται όλοι μια παρέα και χορεύουν και μαζί και συνομιλούν μαζί και είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Κοιτάξτε να δείτε, τα πανηγύρια είναι ένας θεσμός, συγκεντρώνονται οι άνθρωποι για να περάσουν μόνο καλά. Ναι, φυσικά, φυσικά. Και εσείς τους βοηθάτε σε αυτό. Και τρώνε κιόλας. Ναι. Φυσικά, απολαμβάνουν το φαγητό, ακούνε μουσική ορισμένοι άνθρωποι, οι περισσότεροι όμως ξεφαντώνουν, χορεύουν, ξεχνάνε τα προβλήματά τους, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Μάλιστα. Για να κάνουμε τον κόσμο να περνάει όμορφα. Εμείς θα σας αφήσουμε τώρα. Πολύ. Και θα πάμε.